μέσο που είναι δανεικός από τη Λεγάνε Σιμίζου. Εδώ η προθυμένη παλιά είναι εκτεθειμένος ο Φιολίτς. Εδώ φαίνεται να είναι πιο μπροστά, νομίζω σωστή υπόδειξη του Νικήτα. Ο Ρουίθ πάει για την σέντρα, συρτά, θα προλάβει τελευταία στιγμή, θα βάλει το πόδι ο Μαρκόφσκι πριν η μπάλα καταλήξει στον Αποστολογιάννου. Θέλει με την να πίεση. Δούμε ότι παλιά είναι offside, υποδεικνύεται σε θέση offside. Ο Μιγκελίδου με συγχωρίζει, βλέπουμε ξανά το replay, ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μιγκελίδου. Και τώρα ο Φινίρης. Πάνω το σημειάκι του Χαραλάμπους, υποδεικνύεται σε αντικανονική θέση. Και εδώ με βάση τη γραμμή του χόρτου, φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά ο Κονέ. Ανεβαίνει ο εθνικός συμπαλιά τον Κονέ. Μικέλ Κονσάλεθ, πέναλτι. Καταλογίζει ο Βασίλης Δημητρίου σε αυτό το μαρκάρισμα του Μικέλ Κονσάλεθ. Ξέρω ποιος έπαιξε μπάλα για να μην και από εδώ. Νομίζω ακουμπάει πρώτο στην μπάλα ο Κονέ. Για να δούμε. Εντάξει, πέφτει πάνω του ο Μικέλ Κονσάλεθ, είναι αλήθεια. Δεν του επιτρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω καλά ποιος είχε βρει την μπάλα. Αν την ακούμπησε ο Μικέλ Κονσάλεθ πρώτος, τότε δεν υπήρχε παράβαση. Αν την ακούμπησε την μπάλα ο Κονέ, είναι πέναλτι. Θα ξαναδούμε το replay. Ο Κονέ πάντως έχει την ευκαιρία απέναντι από τον Τόνιο να ανοίξει το σκορ. Δοκάρει μπάλα ο Μιγκελίτο, δεν θα μπορέσει την επαναφορά. Το 0-0 παραμένει στο 13. Αυτή είναι η εκτέλεση βεβαίως. Στο δοκάρι ο Κονέ. Της ανατροπής εδώ. Νομίζω παίζει την μπάλα πρώτος ο Κονέ, παίζει την μπάλα και ο Μικέλ Κονσάλεθ και στη συνέχεια πέφτει πάνω του. Εντάξει, δύσκολη φάση. Νομίζω ότι από το γράμμα του νόμου καλύπτεται, Μιλένκο, για να το δώσει. Δεν ξέρω αν έχεις άποψη. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση, γιατί παίκτης που παίζει άμυνα και πάει η μπάλα, μπορεί βρήκε ο παίκτης άχνα μπάλα, βρήκε και άλλος. Βρήκε και μετά, άλλος, αλλά ναι. Πραγματικά. Και μετά αυτό, αυτό που λέμε κάθε φορά, Κώστα, πρέπει λίγο και τούτοι οι διαιτητές να προσέχουν λίγο, γιατί δεν είναι. Για δεν να είναι, είμαι ειλικρινής, αν και είναι δύσκολη φάση, θεωρώ ότι καλύπτεται από τον κανονισμό, γιατί τον εμπόδισε μετά να διεκδικήσει τη φάση, έπεσε πάνω του. Γιατί δεν απομακρύνθηκε η μπάλα, να πεις ότι δεν μπορούσε να την παίξει. Εντάξει, είναι από αυτές τις φάσεις που σηκώνουν αρκετή συζήτηση. Είπα απλά την προσωπική μου άποψη ότι καλύπτεται, νομίζω, από τον κανονισμό. Φιόλιτς τώρα στους συναδέλφους κάθε την παλιά πάνω το σημειάκι για τον Γιάννου. Νομίζω ότι ήταν όντως πιο μπροστά εδώ ο Γιάννου. Μάλιστα, ο Ουκρανός ο Κουντόμπιακ στην εκτέλεση. Πρώτο δοκάρι έδιωξε ο Μικέλ Κονσάλεθ. Μπάλα στον Παπαγεωργίου. Κουντόμπιακ, νέο γέμισμα στα χέρια του Τόνιο. Καμερουνέζος πάρα πολύ γρήγορος. Πάει κατά μέτωπο. Απέφυγε τον Σάστρε. Δυνατό το βολέ, αλλά πάρα πολύ άστοχο. Γιάννου. Ο Φιόλιτς, ωραία με την μία για τον Τρισκόφσκι. Η σέντρα του Σκοπιανού περνάει απέναντι ο Ραούλ Ρουίθ, το σούδι μπάλα κοντράρει και φεύγει κόρνερ. Προθυμένη παλιά τον Κονέ, θα ακούν τον Γκαρσία, πρώτο στην μπάλα εδώ σε ύψος, ο Κωστόφσκι, τα κουνάκι, πάνω το σημειάκι από τον Χαραλάμπους για τον Κονέ. Δεν κάνει ευκαιρίες, έκανε πέναλτι. Μπορούσε να είναι και εδώ η παλιά του Σπόλιαριτς πέρασε, ο Τρισκόφσκι θα προλάβει, θα πάρει το κόρνερ από τον Μπογκαντίνοφ. Ανεβαίνει ο Κυπριανούς, αυτόν πάει μπάλα. Με μία και πάλι για τον Παπαγεωργίου. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Μιγκελίτο, 0-1. Στο 30 ο Μιγκελίτο θα ανοίξει το σκορ στην αρένα για τον Εθνικό Άχνας. Ο Πορτογάλος που είπαμε ότι είναι μέσος, ανασταλτικός μέσος, αλλά έχει έφεση στο σκοράρισμα. Φτάνει στα 4 γκολ. Η σέντρα του Παπαγεωργίου. Ετοιμάστηκε και ο Κονέ για το βολέ. Δύο παίκτες ήταν στη φάση εκεί για να διεκδικήσουν. Ο Μιγκελίτο με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 0-1. Πολύ ωραίο γκολ. Ωραίο συνδυασμός. Ωραία τσέντρα. Και ωραίο τελείωμα. Πολύ ωραίο. Ο Γιάννου τουλάχιστον να γεμίσει επιρροχή. Να δούμε εδώ τον Κονέ.
Μικέλ Κονσάλεθ αυτή τη φορά θα πάρει μπάλα. Τον κλείνει ο Κοστόφσκι, πέρασε ο Πλάνας. Στο δεξί του όμως δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Με πάσα για τον Φιόλιτς. Σάστρε, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κατέβασε ο Σπόλιαριτς, έδωσε ύψος την μπάλα. Κεφαλιά του Γιάννου, ο Μπογκαντίνοφ. Παλιά για τον Φιόλιτς. Ωραίο το κατέβασμα αυτή τη φορά του Κουράτη. Συρτάει σέντρα Τρισκόφσκι. Ο Γκλομπάρ θα κάνει άλλο ένα σούπερ μαρκάρισμα εκεί. Θα κοντράρει τον Τρισκόφσκι την ώρα του σουτ. Ξανά το γύρισμα και η πολύ καλή άμυνα του Γκλομπάρ μπροστά από τον Τρισκόφσκι. Φιόλιτς στο κόρνερ. Καλή εκτέλεση. Ο Τρουγιόλ σε 1-1. Στο 45, σε ένα κέριο σημείο του παιχνιδιού, ο Χουάν Τρουγιόλς θα δώσει την λύση για την ΑΕΚ. Από την εκτέλεση κόρνερ του Φιόλιτς, σηκώθηκε μόνος εκεί ο Τρουγιόλς, αφύλακτος. Λάθος εδώ σοβαρό από την άμυνα του Εθνικού. Τον ξέχασε και ο Τρουγιόλς τους τιμώρησε. 1-1. Σπόλιαριτς, Μιγγελή το έκοψε. Ο Σπόλιαριτς με τάκλιν θα κερδίσει. Η κόντρα ευνοεί τον Τρισκόφσκι. Το πλασέ του Τρισκόφσκι, 2-1, το γυρίζει ΑΕΚ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εθνικός έκανε ένα πολύ καλό 45 λεπτό. Η ΑΕΚ κάνει ένα φοβερό δίλεπτο που είναι αρκετό για να την επιτρέψει να γυρίσει το παιχνίδι. Η φάση που ξεκίνησε εδώ από το τάκλιν του Σπόλιαριτς και δεύτερο τάκλιν. Ο Τρισκόφσκι μπήκε στην φάση, πολύ ψύχρεμο το πλασέ στη γωνία. Και ο Τρισκόφσκι τέλειωσε ιδανικά την φάση, κερδίζοντας τον Μπογκαντίνοφ και κάνοντας το 2-1. Εδώ, από την κόντρα, ο Τρισκόφσκι βλέπετε ότι ήταν πιο μπροστά από τον Κουντόμπιακ την ώρα που έγινε η διεκδίκηση της μπάλας. Λάθος από τον Εσταθίου, κερδίζει ο Τρισκόφσκι, η κάθετη για τον Γιάννου, φάτσα με τον Μπογκαντίνοφ, πλασάρει ο Γιάννου έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κλασική ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Απόστολο Γιάννου. Με σχωρίς Μιλενκό να δούμε την προσπάθεια της ΑΕΚ με τον Φιόλιτς. Το γύρισμα προς τα πίσω. Ο Γιάννου και πάλι σε θέση βολής. Ο Μπογκαντίνοφ θα κάνει ένα ολέθριο λάθος. Στο 49 η ΑΕΚ θα πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων. Εδώ από λάθος και πάλι που έγινε. Το γύρισμα προς τα πίσω ο Γιάννου. Με το μέσα μέρος κάνει το σουτ και κάνει σοβαρό λάθος όντως ο Μάρτιν Μπογκαντίνοφ. ΑΕΚ Εθνικός 3-1. Πάσε για τον Σπόλιαριτς, το πλασέ. Έξω η μπάλα, πολύ καλό το πλασέ από τον Ματία Σπόλιαριτς. Σημάδεψε τη γωνία του Μπογκαντίνοφ. Στο κόρνερ, Φιόλιτς και Σάστρε. Φεύγει ο Ισπανός, ο Κροάτης εκτέλεσε. Στο δεύτερο δοκάρι, ο Τρισκόφσκι βγήκε πρώτος στην μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να κατευθύνει προς το τέρμα την κεφαλιά του. Κρατάει μπάλα στον Πλάνα, στο γύρισμα, ο Φιόλιτς 4-1. Στο 55 ο Κροάτης βάζει γι' αυτό στο όνομα του στον πίνακα τον σκόρερ. Ξανά το λάθος, ο Τρισκόφσκι κερδίζει. Περιμένει το ανέβασμα του Πλάνας, του περνάει την μπάλα. Το γύρισμα, το τέλειωμα με την μία από τον Φιόλιτς. Όμορφο γκολ για την ΑΕΚ, το 4-1. Μιλένκο. Πρέπει να πούμε και άλλο ένα λάθος σοβαρό από τους παίκτες του Εθνικού, ναι. Η παίκτη που έδωσε πάσα πίσω. Θα δούμε εδώ όμως τον Μαρκόφσκι που πέρασε. Προσθέτησε από το πρώτο ημίχρονο, δεν του βγήκε. Ωραίο το κοντρολέδο του Τρισκόφσκι. Φοβερή τρίπλα ο Τρισκόφσκι. Θα πέσει στην περιοχή. Σήκω του λέει ο Βασίλης Δημητρίου. Όχι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι εδώ. Αλλά η προσποίηση που έκανε ο Τρισκόφσκι στον συμπατριώτη τον Μαρκόφσκι ήταν εντυπωσιακή. Το γύρισμα. Η κόντρα θα τον ευνοήσει. Ανεβαίνει απέναντι ο Πλάνας. Το γύρισμα, ο Μπογκαντίνοφ με διπλή προσπάθεια μπροστά από τον Τρισκόφσκι. Πιο ανασταλτικός σε σχέση με κάποιες άλλες συμμετοχές του. Εδώ ο Γιάννου κρατάει μπάλα, ανεβαίνει. Ο Πλάνας το γύρισμα θα διώξει τελευταία στιγμή ο Μαρκόφσκι. Εδώ πολύ ωραία με το στήθος ο Τρισκόφσκι, βγάζει φάτσα τον Φιόλιτς. Τρέχει απέναντι από τον Μπογκαντίνοφ. Τέτα τέτ, θα πλασάρει, θα καθυστερήσει όμως πάρα πολύ. Μπήκε μπροστά ο Αναστασίου, πέρασε πολύ ωραία. Τον κλείνει ο Μαρκόφσκι, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κατεβάζει την μπάλα ο Τρισκόφσκι και θα μαζέψει. Θα κάνει το γύρισμα, ο Μπογκαντίνοφ με το ένα χέρι.
Πάει να κάνει λάθος και πάλι θα μαζέψει με δεύτερη προσπάθεια. Το 1-2 με τον Γιάννη Αναστασίου στο δοκάρι. Φάση δεν τέλειωσε. Ο Πλάνας έχει ευκαιρία. 5-1 ο Κάρολες Πλάνας. Στο 79, αφού ο Αναστασίου αρχικά σημάδεψε το δοκάρι, το κάθε δοκάρι στην κλειστή γωνία του Μποκαντίνο. Στο 79, πρώτο εφετινό γκολ, πρώτο γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και για τον Κάρολες Πλάνας. Συνδυάστηκαν εδώ. Ο Αναστασίου πέρασε πολύ ωραία. Ο Κωνσταντίνος στον Αναστασίου, το 1-2. Αμέσως σουτ στη ρίζα του δοκαριού. Ο Πλάνας έχει όλο τον χώρο και τον χρόνο να στρώσει την μπάλα, να κάνει το βολέ και να χρηστεί για αυτό σκόρερ. Ξανά. Πάνω το σημαίακι εδώ για τον Τρισκόφσκι. Για τον Κωνσταντίνου. Ελευθερώθηκε το σουτ. Κεφαλιά από τον Εσταθίου και κόρνερ. Αυτός τον Ιωάννου. Και πάλι για τον Αναστασίου. Το σουτ σε κόρνερ ο Μποκαντίνοφ. Σίγουρα εδώ υπήρχε υποψία offside εκεί στην προσπάθεια του Εθνικού. Εδώ κεφαλιά. Καλή στιγμή με τον Κουντόμπιακ να πιάνει την κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα έξω. Παλιά για τον Τρισκόφσκι. Πέρασε ο Τρισκόφσκι. Τα κουνάκι πάσα για τον Γιάννου. Στα αριστερό. Πάλα τα δοκάρια. Στο 90. Μάριος Ηλία. Δίνει την μάχη. Περνάει από τον Θωμά Ιωάννου. Έκανε και την τρίπλα. Ο Τόνιο τον σταμάτησε όμως.